Καλησπέρα και από μένα, αγαπητοί φίλοι, φίλες, σύντροφοι και συντρόφισσες. Νομίζω ότι είναι μια αφορμή η σημερινή πολιτική εκδήλωση του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και της Νομαρχιακής Επιτροπής των Δημοσίων Υπαλλήλων του ΣΥΡΙΖΑ να ανοίξουμε μια συζήτηση για τη μεταρρύθμιση εντός εισαγωγικών, αλλά να δούμε λίγο και τους νόμους που ψηφίσαμε και τι ακριβώς, ποιες παρεμβάσεις έχουν γίνει μέχρι σήμερα, τι έχει υλοποιηθεί και τι πρέπει να αξιολογήσουμε, άρα και να συζητήσουμε για το πώς μπορούν να εφαρμοστούν καλύτερα. Καταρχάς, θα ήθελα εισαγωγικά να θέσω τρεις διαστάσεις όσον αφορά το πλαίσιο για τη σημερινή μας συζήτηση. Η πρώτη διάσταση αφορά τη σχέση μεταξύ δημοκρατίας και δημόσιας διοίκησης, η οποία όλοι γνωρίζουμε ότι είναι πολύ σύνθετη, πολύ επίπεδη και πολλές φορές ακαθόδης. Η δεύτερη διάσταση, ορίστε. Α, πιο δυνατά θέλετε να φωνάζω, θα φωνάζω. Η δεύτερη διάσταση αφορά τη σχέση της δημόσιας διοίκησης με τις θεμελιώδεις αρχές του κράτους και του κράτους του κοινωνικού δικαίου, θα λέγαμε, κράτους δικαίου και κράτους κοινωνικού. Και η τρίτη αφορά την ίδια την νομοποίηση της δημόσιας διοίκησης, η οποία προφανώς προκύπτει από την ίδια τη λειτουργία της, δηλαδή ως φορέας άσκησης δημόσιων πολιτικών. Όταν λέμε νομιμοποίηση, δεν την εξαντλούμε σε μια διαδικαστική διάσταση, αλλά δηλαδή στο πώς στηρείται η νομιμότητα ή όχι, αλλά εξαρτάται όλο ένα και περισσότερο από το πόσο υπάρχουν στόχοι και πετυχαίνουμε αυτούς τους στόχους, από την αποτελεσματικότητα της δράσης και φυσικά κατά πόσο η οργάνωση των δομών μας και η λειτουργία μας έχουν οργανωθεί με ένα αρθολογικό ή όχι τρόπο. Άρρηκτα συνδεδεμένες με αυτές τις διαστάσεις της δημοκρατίας, ιδιαίτερα σε αυτή την τρέχουσα πολιτική συγκυρία που βιώνουμε σήμερα, είναι οι μεταρρυθμίσεις που έχουν ήδη νομοθετηθεί στη δημόσια διοίκηση και αυτές οι οποίες προγραμματίζονται για το επόμενο διάστημα. Και εδώ θα ήθελα να θέσω ορισμένα ερωτήματα με κάποια παραδείγματα να μπορούμε λίγο να δούμε τι συμβαίνει. Πώς αντιλαμβανόμαστε εμείς σήμερα το κράτος και ποια είναι τα χαρακτηριστικά του στην παρούσα συγκυρία? Ποιος είναι ο ρόλος της δημόσιας διοίκησης στα πλαίσια αυτού του υφιστάμενου κράτους, άρα και στην παρούσα πολιτική οικονομική κατάσταση συγκυρία, και ποιο είναι το περιεχόμενο και η σημασία, η στόχευση δηλαδή αυτών των μεταρρυθμίσεων που επιχειρούνται? Θα μου πείτε τώρα γιατί να πούμε πώς αντιλαμβανόμαστε το κράτος και τα λοιπά. Γιατί εμείς οι αριστεροί, ας πούμε, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για οποιαδήποτε μεταρρύθμιση, αν αυτή η μεταρρύθμιση δεν είναι συνδεδεμένη άρρητα με τη θεωρία περί κράτους? Και ποια είναι η δική μας θεωρία για το κράτος? Τι πιστεύει δηλαδή η αριστερά, που συχνά μας κατηγορούν, όλοι λένε ότι δεν το αντιμετωπίζουμε εμείς σοβαρά το κράτος και στην χειρότερη των περιπτώσεων το θεωρούμε και αντίπαλο. Για την αριστερά λοιπόν το κράτος δεν είναι εργαλείο, αυτό είναι πολύ σημαντικό να το διαχωρίσουμε για να δούμε ποιες είναι οι πολιτικές μας και πώς υλοποιούμε, και δεν είναι και μια ουδέτερη οντότητα στο πλαίσιο της οποίας εκφράζονται ισότιμα και ισοδύναμα όλες οι κοινωνικές δυνάμεις. Άρα για τη δική μας αριστερά, έτσι για την παράδοσή μας και τα λοιπά, που στηρίζεται στον Γκράμψη και στον Μπουλατζά, το κράτος είναι ο πολιτικός οργανωτής του αστικού συνασπισμού εξουσίας και ταυτόχρονα είναι όλη αυτή η υλική συμπίκνωση των ταξικών σχετισμών δύναμης. Όπως λέγει ο Μπουλατζάς, το κράτος πριν απ' όλα είναι μια κοινωνική σχέση. Είναι η υλική συμπίκνωση ενός σχετισμού δυνάμεων ανάμεσα στις κοινωνικές τάξεις και όπως αυτές εκδηλώνονται στις δυσκολίες του κράτους. Αφού λοιπόν το κράτος δεν είναι εργαλείο, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το κράτος δεν διαθέτει εργαλεία για να ασκήσει την πολιτική του. Και μάλιστα μέσω συγκεκριμένων εργαλείων τη διαθέτει. Άρα, ένα από αυτά τα εργαλεία άσκησης, αν θέλετε, πολιτικής του, είναι η δημόσια διοίκηση. Και μάλιστα είναι εκείνο το εργαλείο μέσω του οποίου το καπιταλιστικό κράτος κατάφερε να αλλάξει όλο το βασικό σχετισμό δύναμης και να ακυρώσει αυτό που εμείς είχαμε πολύ σοβαρό θέμα ως αριστερά, δηλαδή την καθολικότητα των κοινωνικών παροχών. Οι παροχές πια δεν απευθύνονται σε όλους, αλλά περιοριστικά και επιλεκτικά. Μέσω λοιπόν της δημόσιας διοίκησης υλοποιήθηκε, θα δούμε, και ο πιο σκληρός πυρήνας του νεοφιλελευθερισμού, και εδώ θα σας θυμίσω αυτό που συνέβη στις προηγούμενες κυβερνήσεις. Για παράδειγμα, ποιο ήταν το πιο σοβαρό που συνέβη από τα πιο σοβαρά θέματα του νεοφιλελευθερισμού την παντοδιάψη η δημόσια διοίκηση? Είναι ότι υπήρχε ένας μεγάλος κατακαιρματισμός έτσι στις αρμοδιότητες της δημόσιας διοίκησης, το ειδικό βάρος δόθηκε στις δυνάμεις της αγοράς,
με αποτέλεσμα να διαχωριστεί αυτό που λέμε εμείς στη δημόσια διοίκηση, η διοικητική ύλη, και ένα μεγάλο μέρος υπηρεσίες της Μαλαλόγια να ανατεθούν στον ιδιωτικό τομέα. Από εκεί ξεκίνησε όλα τα προβλήματα σε πολύ μεγάλο βαθμό που δημιουργήθηκαν στη δημόσια διοίκηση. Και με αυτόν τον τρόπο είχαμε μια σειρά αναθέσεις σε πολύ σημαντικών υπηρεσιών, στους ιδιώτες, και είχαμε και όλο αυτό το αφήγημα περί μεγάλου κράτους, έτσι ότι έχουμε πάρα πολύ δημόσιο τομέα, και είχαμε όλο το αφήγημα του μικρού κράτους, όπου συνοδεύτηκε με απολύσεις κτλ. Για να μην το ξέρουμε όλοι αυτό, να μην πλατιάζω. Και φυσικά, για πρώτη φορά, έτσι έχουμε ένα τεράστιο θέμα, όπου η εργασία στο δημόσιο που ήταν ασφαλής και σταθερή μετασχηματίστηκε σε ανασφαλής, μη μόνιμη, προσωρινή κτλ. Διαλύθηκαν επαγγελματικές διαδρομές, σχεδιασμοί και επιδεινώθηκαν δραματικά ζωές ανθρώπων. Άρα λοιπόν, η κυβέρνηση παρέλαβε να χανές αντιπαραγωγικό και αντιλαϊκό διοικητικό οργανωτικό διοικητικό σύστημα, όπου απαιτούνταν αλλαγές στοχευμένες. Ποια είναι η βασική μας θέση ως ΣΥΡΙΖΑ για αυτό το εγχείρημα? Ήταν να πάμε βήμα-βήμα σε κάποιες αλλαγές και με ρυθμούς, έτσι ώστε να δούμε και τα αποτελέσματα, αν μπορούν να μας ικανοποιούν ή όχι. Πού στηριζότανε, θυμάστε όλοι που λέγαμε ως ΣΥΡΙΖΑ τις 6 βαθιές διοικητικές τομές του διοικητικού συστήματος? Και σε αυτό ακριβώς βασιζόμαστε. Καταρχάς, πρώτη μας θέση είναι ότι εμείς πού στηριζόμαστε? Στηριζόμαστε στην οργανωτική εμπειρία και στη γνώση, έτσι, των ανθρώπων που εργάζονται στη δημόσια διοίκηση. Άρα αυτό είναι ένα από αυτά τα στοιχεία που βάζουμε. Το δεύτερο είναι ότι εμείς, ακριβώς επειδή στηριζόμαστε στο ανθρώπινο δυναμικό της δημόσιας διοίκησης, θέλαμε να καταργήσουμε την παραδιοίκηση και τους εκατοντάδες μετακλητούς υπαλλήλους και ό,τι υπάρχει ιδιωτικοποίηση των δημόσιων αγαθών. Και αυτό, να έχουμε ένα κράτος που θα στελεχωθεί από ένα ανθρώπινο δυναμικό, που θα είναι παραγωγικό, αποτελεσματικό κτλ. Άρα λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε ακριβώς να αποκαταστήσει αυτό που λέμε ορθή λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. Αυτό δεν μπορεί να γίνει εύκολα. Απαιτεί ρήξεις, και ρήξεις με τις παλιές πρακτικές του δικοματισμού που έχουν εμβαθύνει σε όλη τη δημόσια διοίκηση. Έτσι, και απαιτεί πόλεμο με τη διαφθορά που έχει παράγει η εξάρτηση του δημόσιου τομέα από διάφορα οικονομικά συμφέροντα. Αυτό βιώναμε οι περισσότεροι που εργαζόμαστε στο δημόσιο τομέα, και αυτό βιώνανε από την κορυφή μέχρι τη βάση. Άρα λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με την επίλυση αυτού του προβλήματος, που δεν είναι εύκολο να το επιλύσει, και θα δούμε γιατί δεν είναι εύκολο. Το τρίτο που αφορά το περιεχόμενο, όπως σας είπα, και η σημασία και οι στοχεύσεις μεταρρύθμισης που επιχειρούνται, εδώ νομίζω ότι ήρθε η ώρα που θα πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο θα επανασηματοδοτήσουμε την έννοια της μεταρρύθμισης. Διότι αυτή η έννοια είναι αμφίσιμη, έχει στη συλλογική μας συνείδηση ταυτιστεί με το νεοφιλελεύθερο δόγμα, και άρα θα πρέπει να δούμε εμείς τι εννοούμε όταν λέμε μεταρρύθμιση. Μην ξεχνάμε ότι πολλές μεταρρυθμίσεις που έγιναν και επιχειρήθηκαν έφεραν απορρίθμιση και κατήργησαν πάρα πολύ τα δημόσια αγαθά και δικαιώματα στο δημόσιο τομέα. Εδώ επιτρέψτε μου λίγο να πω ένα θεωρητικό και μετά θα φτάσω στα πρακτικά. Κάτι πολύ περισσότερο, όταν οι νεοφιλελεύθεροι σάκος της μεταρρύθμισης δεν επιζητούσαν αντίθεσους εγωιστές αστούς, όπως έλεγε ο Μάρξ, αλλά απολύτως διαχειρίσιμους κυβερνήσιμους ανθρώπους. Αυτό θα ήθελα να το σημειώσουμε, διαχειρίσιμους κυβερνήσιμους ανθρώπους, αυτό από την άποψη της βιοπολιτικής σύμφωνα με το Φουκώ. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι πάρα πολλοί αριστεροί και αριστερές, και εγώ ήδη ενδεχομένως, στο παλιό δίλημα μεταρρύθμιση ή επανάσταση που είχε τεθεί από τη Ρόζα Λούξεμπουργκ για τη Σοσιαλδημοκρατία, θα επέλεγαν την επανάσταση, πιστεύω όμως πως σήμερα οφείλουμε να κάνουμε ένα σημαντικό βήμα και να δούμε την έννοια της μεταρρύθμισης, να την επαναδημιουργήσουμε, νέο νόημα στο περιεχόμενο, με πρακτικές και λειτουργίες, με ένα διαφορετικό ορίζοντα αξιών που θα στηρίζονται στη δημοκρατία, στη λογοδοσία και στον ταξικό προσανατολισμό. Στη δημοκρατία γιατί οι μεταρρυθμίσεις που εισάγονται στοχεύουν σε αυτό που χρόνια τώρα επιχειρούσε ο νεοφιλελευθερισμός να κάνει. Τι στοχεύουν? Στην αποκατάσταση της οργανικής ενότητας της δημόσιας διοίκησης, να ενώσουμε αυτή την ύλη που
είναι κατακαιρματισμένη και να έχουμε ένα σχεδιασμό πολιτικών, ταυτόχρονη εφαρμογή αλλά και έλεγχο αυτής της αποτελεσματικότητας των πολιτικών. Το δεύτερο είναι να εδραιώσουμε τη συμμετοχή των εργαζομένων με άλλους όρους και όχι αυτούς του συνδικαλιστικού κινήματος που θα συζητήσουμε μετά. Και το τρίτο είναι να εδραιώσουμε τη διαφάνεια και την αξιοκρατία που είναι ζητούμενο ακόμα στη δημόσια διοίκηση. Πάμε το δεύτερο σκέλος που είναι η λογοδοσία. Και γιατί λογοδοσία? Γιατί το παραγόμενο έργο της δημόσιας διοίκησης και οι παραχόμενες υπηρεσίες κρίνονται με βάση το αποτέλεσμα και με βάση το κοινωνικό όφελος για τους πολίτες και τις πολίτες. Αυτό είναι που κρίνει τελικά κατά πόσο εμείς έχουμε μια δημόσια διοίκηση δημοκρατική που λογοδοτεί στους πολίτες. Και το τρίτο, στον ταξικό προσανατολισμό, γιατί οι μεταρρυθμίσεις μας πρέπει να στοχεύουν στον εκδημοκρατισμό, στην εκβάθυνση των δημοκρατικών θεσμών της χώρας. Να έχουμε διαφανείς θεσμικές διαδικασίες, να έχουμε εδραίωση μιας κουλτούρας δικαιωμάτων και να ενισχύουν την ποιότητα της δημοκρατίας και τα δικαιώματα των πολιτών. Άρα, με άλλα λόγια, σε τι συνοψίζεται αυτή η φιλοσοφία και η λογική που θέλουμε να θεμελιώσουμε για την αλλαγή της δημόσιας διοίκησης? Ένα, υιοθετούμε την αποδοχή της μεταρρύθμισης μέσα από τους εργαζόμενους στο δημόσιο και πραγματικά τους δίνουμε ρόλο και λόγο. Κατανοούμε την ανάδειξη του μεγέθους και της σημασίας της μεταρρύθμισης που επιχειρούνται μέσα από τα νομοσχέδια που ήδη έχουμε ψηφίσει και θα πω τι είναι αυτά. Και επίσης, στο ότι πρόκειται η μεταρρύθμιση για τη μεταρρύθμιση που στοχεύει στον εκδημοκρατισμό και στη διαφάνεια και στην αξιοκρατία, αλλά αυτό σκοπεύει να το πετύχει μέσα από την αλλαγή δομών στο δημόσιο και όχι με τη μεταρρύθμιση μόνο του ανθρώπινου δυναμικού. Και η αλλαγή των δομών, σύμφωνα με τους ιστορικούς συλλιστές και όπως αγαπάει να λέει και ο προγενέστερος υπουργός διοικητικής ανασυγκρότησης Βερναδάκης, θα οδηγήσει και στην αλλαγή νοοτροπιών και συνειδήσεων. Και με άλλα λόγια, η κατάσταση στη δημόσια διοίκηση θα αλλάξει μέσα από την αλλαγή των δομών. Δεν μπορεί να αλλάξει χωρίς την αλλαγή των δομών και αυτό πρέπει να το συγκρατήσουμε, είναι πολύ σημαντικό. Επομένως, θα πρέπει να θεσμοθετήσουμε και να προγραμματίσουμε για το επόμενο διάστημα μια σειρά τέτοιου τύπου μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα αγγίζουν αυτό που λέμε τη μεταρρύθμιση στις δομές. Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω ότι οποιασδήποτε αλλαγές στη δημόσια διοίκηση δεν μπορεί να μην είναι συνδεδεμένες με τις πολιτικές που σχεδιάζονται συνολικότερα. Είπαμε και τα κατανέφερε και ο υπουργός ότι αν θέλεις από αυτούς τους στόχους που είχαν βάλει οι έξι τομείς για τη δημόσια διοίκηση, ήταν το πρώτο το ανθρώπινο δυναμικό, το δεύτερο θυμάστε η πάταξη της γραφειοκρατίας. Γι' αυτό υπάρχει μια μεγάλη προσπάθεια και από τη μεριά της κυβέρνησης να δούμε να υπάρξει μια απλούστευση των διαδικασιών, έτσι ώστε χωρίς την απλούστευση των διαδικασιών, χωρίς ηλεκτρονική διακυβέρνηση, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ δύσκολο να υπάρχει πάταξη της γραφειοκρατίας. Για παράδειγμα, θα θυμόμαστε όλοι τομές που έχουν γίνει στο παρελθόν τέτοιου τύπου, όπως είναι τα ΚΕΠ, για παράδειγμα, που συνέβαλαν σε έναν βαθμό στο να αμβληθούν τέτοιου τύπου γραφειοκρατίες που δημιουργούσαν πελατειακές σχέσεις στη δημόσια διοίκηση. Το ΑΣΕΠ είναι μια τέτοια μεταρρύθμιση πολύ σημαντική, γιατί ακριβώς έκοψε όλες τις πελατειακές σχέσεις και τους διορισμούς στο δημόσιο. Και ο συνήγορος του πολίτη. Όταν λοιπόν έχουμε μεταρρυθμίσεις τέτοιου βεληνικούς, αντιλαμβάνεστε ότι βάζουμε θεμέλια για να δούμε πώς υπάρχει ένας εκδημοκρατισμός, αλλά και ταυτόχρονα μία πάταξη της γραφειοκρατίας. Απ' την άλλη, είναι αναγκαία η αλλαγή του διοικητικού μοντέλου, προκειμένου να διασφαλίσουμε αποτελεσματικότητα, εξοικονόμηση πόρων, να δούμε μια διοίκηση που να προσαρμόζεται αυτό που λέμε στο εξωτερικό περιβάλλον για να μην είναι εσωστρεφής και να δούμε σχήματα συνεργασίας και πρωτοβουλίες που μπορούν να γίνουν για τη δημόσια διοίκηση. Και εδώ θα ήθελα πραγματικά να επισημάνω ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Για παράδειγμα, έχουμε ψηφίσει μια σειρά νόμους που πραγματικά θα λέγαμε δείχνουν τομές στη δημόσια διοίκηση. Για παράδειγμα, ο νόμος για το Μητρό των Σελευκών που δείχνει την προσπάθεια που κάνουμε για την αποκομματικοποίηση της δημόσιας διοίκησης. Αυτό το διαχωρισμό δηλαδή της πολιτικής διεύθυνσης από της διοικητικής διεύθυνσης.
Και πραγματικά αυτό που θέλουμε εμείς να... Ποιος είναι ο στόχος, είναι να διασφαλίσουμε τη συνέχεια στη δημόσια διοίκηση που δεν υπάρχει σήμερα με τις αλλαγές των πολιτικών προσώπων κάθε φορά που γίνονται, και απ' την άλλη να υπάρχει αυτή η θεσμική μνήμη η οποία χάνεται με την αλλαγή με τα πολιτικά πρόσωπα. Αυτό λοιπόν επιχειρεί αυτό το νομοσχέδιο. Όπως και το άλλο νομοσχέδιο για την αξιολόγηση κτλ. Όμως, ποια είναι εκείνα τα εργαλεία πέρα από την νομοθέτηση που έχουμε, που μας διασφαλίζουν την υλοποίηση αυτών, την παρακολούθηση αυτών και το σχεδιασμό μια σειρά ενός υποστηρικτικού προγράμματος που θα βοηθούσε στην ταχύτερη υλοποίηση όλων αυτών των νόμων οι οποίοι ψηφίζουμε ως κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι εδώ έχουμε ένα βασικό έλλειμμα, δηλαδή δεν έχουμε βρει ακόμα μηχανισμούς, εργαλεία για να υλοποιήσουμε αυτές τις πολιτικές από τη στιγμή που ψηφίζονται προς τα κάτω. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, πρέπει να μας απασχολήσει ένα ζήτημα. Επίσης, λέμε ότι είναι αναγκαία η συμμετοχή των εργαζομένων να είναι πιο ενεργητική, πιο ουσιαστική κτλ. Εδώ όμως έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα φαινόμενο συνδικάτων, τα οποία γνωρίζουμε πολύ καλά όλοι τι σημαίνει αυτός ο κρατικός συνδικαλισμός, γνωρίζουμε πώς είναι προσανατολισμένος, και άρα εδώ πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο εμείς θα διασφαλίσουμε αυτή τη συμμετοχή των εργαζομένων, αλλά βάζοντας κάποιους άλλους όρους, αυτό που λέμε συνδικάτες, αυτό που λέμε συνδικαλισμό, και το οποίο δεν είναι μόνο στο δημόσιο, αντιλαμβάνεστε ένα φαινόμενο γενικότερο. Μετά, λέμε ότι είναι αναγκαία η συμμετοχή των πολιτών σε διάφορες μορφές, το άνοιγμα δηλαδή του κράτους προς τους πολίτες. Αυτό με ποιο τρόπο εμείς το υλοποιούμε, μέσα από ποια μέσα, ποια εργαλεία έχουμε θεσμοθετήσει. Νομίζω ότι μια σειρά νομοθετήματα από το νόμο του Κατρούγκαλου που βάζει τα πρώτα θεμέλια του εκδημοκρατισμού της δημόσιας διοίκησης και ιδιαίτερα με τον εξωθεωρολογισμό του πειθαρχικού δικαίου, μετά με το Μητρό και αργότερα με την αξιολόγηση της κρίσης κτλ. Βάλαμε κάποια πρώτα, θα λέγαμε, θεμέλια σε αυτή την ανασυγκρότηση της δημόσιας διοίκησης. Όμως, ήρθε η ώρα να αναρωτηθούμε για πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, τι πήγε καλά, τι δεν πήγε. Γιατί, για παράδειγμα, δεν καταφέραμε να πείσουμε για το κομμάτι της αξιολόγησης. Γιατί, ας πούμε, για παράδειγμα, όλη αυτή η καθυστέρηση όσον αφορά τα οργανογράμματα, την εκπόνηση των οργανισμών. Και αυτοί οι οργανισμοί σήμερα, με τον τρόπο που εκπονούνται, κατά πόσο πραγματικά φέρνουν μια σοβαρή αλλαγή σε αυτό που θέλουμε εμείς ως όραμα, ως δημόσια διοίκηση. Γιατί αν κάνεις μια αναπαραγωγή των ίδιων υφιστάμενων υπηρεσιών, τότε πώς πας να αλλάξεις τη δημόσια διοίκηση. Και πώς ο υπάλληλος που εργάζεται από τα κάτω βλέπει αυτή την αλλαγή, τι εισπράττει. Αυτό πρέπει να το δούμε πολύ σοβαρά αν θέλουμε να προχωρήσουμε. Δηλαδή πρέπει να αντιμετωπίσουμε την αναμενόμενη αντίσταση και δυσπιστία από τη μεριά των δημοσίων υπαλλήλων, η οποία πια έχει αρχίσει λίγο σιγά σιγά να διαφαίνεται. Ενώ πριν είχαμε ένα άλλο κόνσεπτ από τους δημόσιους υπάλληλους, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μετατροπή σταδιακά λίγη, δεν ξέρω, πρέπει να το συζητήσουμε. Έχουμε επίσης, για παράδειγμα, προβάλει τις θετικές παρεμβάσεις στην κοινωνία των πολιτών, στους πολίτες. Ξέρουν οι πολίτες τι κάνουμε εμείς στη δημόσια διοίκηση για να μην είναι εχθροί της δημόσιας διοίκησης και να είναι ενάντια. Τι σχεδιάζουμε για το μέλλον, πώς τους εμπλέκουμε. Και εδώ έχουμε ένα σοβαρό έλλειμμα ως κυβέρνηση αλλά και ως κόμμα να μπορούμε αυτά να τα πάμε προς τα κάτω για να έχουμε συμμάχους. Και τέλος, εγώ νομίζω πρέπει να ξανασυζητήσουμε πώς πρέπει να κινηθούμε από εδώ και στο εξής, ποια πρέπει να είναι η απαιτούμενη στρατηγική και προσέγγιση που πρέπει να εκπονήσουμε, ποιοι μπορεί να είναι οι σύμμαχοί μας, γιατί είναι πολύ σημαντικό σε αυτή την διοικητική ανασυγκρότηση που επιχειρούμε να κάνουμε με μια άλλη δημόσια διοίκηση. Προφανώς έχουμε εχθρούς. Έχουμε αυτή τη στιγμή το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας, αν δείτε και μέσα στη Βουλή, είναι μόνιμα οι προσλήψεις στο δημόσιο.
Και αυτό το έχει, το κάνει ακριβώς για να μπορέσει να στρέψει ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας ενάντια στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ακριβώς θρέφει το δημόσιο και άρα δημιουργεί πελατειακές σχέσεις και άρα αυτή είναι η εκλογική της πελατεία. Αυτά όλα νομίζω πρέπει, είναι ζητήματα που πρέπει να τα δούμε αν θέλουμε πραγματικά να αλλάξουμε αυτό το τοπίο, να βρούμε συμμάχους σε αυτό το εγχείρημα που θέλουμε να κάνουμε για μια άλλου τύπου δημόσια διοίκηση, η οποία θα είναι αποτελεσματική, κοντά στον πολίτη, για τον πολίτη. Ευχαριστώ.